σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Ω αγαπητοί μου, ελάτε να ψηλοφύσουμε αυτό το καινούριο μυστήριο, το κενόν μυστήριον, το όντως κενόν μυστήριον υπό τον ήλιον, για να αισθανθούμε αυτά τα μυστήρια του Θεού. Η Θεοτόκος αποτελεί πράγματι το κενόν όνομα και το κενόν μυστήριο, διότι αληθώς είναι κενόν πράγμα. Λέγει ο εκκλησιαστής, ουδέν κενόν υπό τον ήλιο. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο κάτω από τον ήλιο. Και όμως ένα μόνο είναι καινούργιο, εκείνο το εσυγημένον μυστήριον, το κεκριμένον και εις τους ανθρώπους και εις τους αγγέλους. Και αυτό το κεκριμένον μυστήριον είναι ότι άνθρωπος θα γινόταν Θεοτόκος, θα γεννούσε το Θεό. Αυτό είναι το καινούριο όντως μυστήριο. Γι' αυτό σας είπα ότι η Θεοτόκος είναι το κενόν όνομα και το κενόν πράγμα. Πράγματι, ήτο η προαιώνιος βουλή του Θεού, η ένωσή του μετά της κτιστής του δημιουργίας. Ευθύς μετά την δοκιμασία που υπέστη ο Αδάμ και ενικούσε τον πειρασμόν και ενισχύετο και εσταθεροποιείτο εις την αρετήν και εις την αγιότητα, τότε ευθύς μετά ο Θεός Λόγος θα εσαρκούτο και θα ήτο σε κοινωνία μετά του Αδάμ. Βεβαίως δεν θα υπήρχε ανάγκη να υπάρξει η γυναίκα, ούτε η γέννηση με το γνωστό μας τρόπο. Έχουμε τρεις τρόπους γεννήσεως, συγγνώμη, τρεις τρόπους υπάρξεως. Ο Αδάμ δημιουργείται άμεσα από το Θεό. Η Εύα δημιουργείται από το Θεό διαμέσου του Αδάμ. Και ο Κάιν γεννιέται με την ένωση του Αδάμ και της Εύας. Έχουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους δημιουργίας του ανθρώπου. Δεν θα υπήρχε λοιπόν ο λόγος παρά μόνο ο πρώτος τρόπος δημιουργίας. Οι άλλοι τρόποι εισήχθησαν εν όψει ότι ο άνθρωπος θα έπεφτε. Και έτσι ο Θεός Λόγος θα ενυνθρώπιζε και θα ήτο κοινωνός των ανθρώπων και ολοκλήρου της δημιουργίας του, ήτο μέσα εις την προαιωνία βουλή του. Ο Αδάμ όμως έπεσε. Ο Αδάμ ιστόχησε. Και έτσι αιματεώθηκε αυτή η κοινωνία του Θεού Λόγου να έλθει τότε όταν ετοποθέτησε τον Αδάμ εις τον Παράδεισο. Όμως οι βουλές του Θεού δεν ματαιώνονται. Ο Θεός εκείνο το οποίο θέλει να κάνει, γιατί αποτελεί το θέλημα της ευδοκίας του, θα το κάνει. Για αυτό το λόγο βρίσκει την Θεοτόκον, την Μαρία, η οποία αποτελεί αυτό το τελευταίο σκαλοπάτι της δημιουργίας, πραγματικά σε ποιότητα, επάνω εις το οποίο τελευταίο σκαλοπάτι της δημιουργίας επάτησε ο Θεός Λόγος και ήλθε εις τα ίδια και εσκήνωσε εν ημίν. Έτσι πραγματικά η Θεοτόκος αποτελεί την τελευταία λέξη της δημιουργίας. Έτσι πραγματικά η Θεοτόκος από τους πατέρες της Εκκλησίας μας ονομάζεται ο γνήσιος άνθρωπος, γιατί ο Αδάμ και η Εύα εφάνηκαν οι κύβδηλοι άνθρωποι. Είναι ο γνήσιος άνθρωπος η Μαρία Θεοτόκος. Είναι η γνησία Εύα, είναι η γνησία ζωή, διότι η Εύα ονομάστηκε ζωή επειδή έδωκε τη ζωή σε όλους τους ανθρώπους, αλλά την φυσική ζωή. Ενώ η Θεοτόκος είναι ο γνήσιος άνθρωπος που δίδει την αληθινή ζωή εις τους ανθρώπους, γιατί έδωκε στους ανθρώπους την ζωή με ζήτα κεφαλαίων.
αυτήν την ζωή, εκείνος που θα έλεγε εγώ είμαι, εγώ είμαι η ζωή των Ιησούν Χριστών. Είναι η Θεοτόκος, ο παράκλητος πριν από τον παράκλητο, που έδωσε χαμόγελο και παρηγορία στην ανθρωπότητα ότι ευρέθη εκείνο το πρόσωπο επί του οποίου θα εσκύνωνε ο παράκλητος και θα ήρχε το εις τον κόσμο. Ο παράκλητος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, διαναστήλει κατόπιν των άλλων παράκλητων το Πνεύμα το Άγιο, και να υπάρχει αυτή η κοινωνία πια του Αγίου Τριαδικού Θεού με ολόκληρη τη δημιουργία του. Η Θεοτόκος είναι ο τέλειος άνθρωπος της χάριτος, εκεί που εσκύνωσε πλήρως η χάρη του Θεού. Γι' αυτό και την αποκαλεί ο άγγελος «Χαίρε και χαριτωμένη, σύ η οποία εχαριτώθης, σύ η οποία είσαι γεμάτη από τις χάριτες του Θεού». Όχι αρετές μόνο, αλλά και διότι ήρθε πλήρης η χάρη του Θεού. Αυτή η άκτιστος ενέργεια του Θεού ήρθε σε σένα και σε αναδεικνύει αυτό που θες αναδείξει, μητέρα του Υιού του. Η Θεοτόκος είναι το έσχατον λίμα, το όντος λίμα, το υπόλοιπο εκείνο, όχι απλώς της ανθρωπότητος, αλλά ολοκλήρου της κτιστής δημιουργίας, επί του οποίου λίματος έρχεται ο Υιός του Θεού να συνάψει τους αιωνίους γάμους του με την κτιστή δημιουργία και να αποτελέσει κοινωνία μεταυτής. Έτσι, η Θεοτόκος γεννά τον άκτιστον, τον γεννηθέντα μόνον εκ του Πατρός άνευ μητρός, και γεννά άνευ σπέρματος ανδρός. Διότι ο Θεός Λόγος είναι αμήτωρ κατά την θείεν φύση και απάτωρ κατά την ανθρωπίνην φύση, και γεννάται άνευ σπέρματος δια να εκφραστεί με τον τρόπον αυτόν όχι μόνο το μέγεθος του θαύματος, ότι η Παρθένος γεννά, αλλά να εκφραστεί κυρίως η αρχική δημιουργία. Γιατί ο Αδάμ δεν γεννήθη εξ σπέρματος, αλλά κατά θαυμαστών τρόπων. Κατά θαυμαστών τρόπων τώρα γεννάται άνευ σπέρματος ανδρός και ο δεύτερος Αδάμ. Ο πρώτος ιστόχησε, ο δεύτερος έρχεται να σώσει τον πρώτον. Η Θεοτόκος με τον τρόπον αυτόν γίνεται θρόνος του Θεού, διότι μέσα σε αυτά τα σπλάχνα της εφιλοξένησε, όχι απλώς εφιλοξένησε, αλλά ενεθρόνησε αυτόν τον Θεόν Λόγον που έγινε άνθρωπος. Πολλά ονόματα της έχει αποδώσει η Εκκλησία μας, και οι χαριτωμένοι πατέρες, οι γεματιχάριτες πατέρες, αλλά εκείνο που τις προσυδειάζει και είναι το πάνω-πάνω όνομα είναι Θεοτόκος. Διότι αυτό είναι το κενό, το καινούριο και το μοναδικό. Είναι η μόνη γυναίκα που αποκαλεί τον Θεό παιδί της. Και είναι η μόνη γυναίκα που αποκαλείται από τον Θεό μητέρα. Καλείται ακόμη η υπεραγία Θεοτόκος θυσιαστήριον, και αποκαλείται θυσιαστήριον διότι επ' αυτού ετοποθετήθηκε το ιερείον, δηλαδή το σφάγιον, δηλαδή ο αιώνιος αμνός του Θεού, που είναι αμνός γιατί ενυνθρώπησε, και αν το παλαιό θυσιαστήριον είναι τύπος της Θεοτόκου, η Θεοτόκος είναι το πρωτότυπο, είναι το αρχέτυπο, το αρχέτυπο θυσιαστήριον, εκεί που τα αίματα του Χριστού ελήφθησαν και προσεφέρθησαν προς τον Πατέρα επί του Σταυρού. Η Θεοτόκος είναι το κατεξοχήν θυσιαστήριον της ανθρωπότητας.
εάν κανείς θα ήθελε πραγματικά να σταθεί ευδοκόν εναντί του Πατρός, εναντί του Θεού, θα επικαλεστεί την Θεοτόκον. Γι' αυτό το σφάγιο, το ιερείον, ο Ιησούς πρέπει πάντοτε να θυσιάζεται επί της Θεωτό και αποτελεί πράγματι το αληθινό θυσιαστήριο. Η Θεοτόκος είναι το μάτι εκείνο διά του οποίου η ανθρωπότητα είδε τα μυστήρια του Θεού. Ποιος ο Θεός? Μόνο ρίξτε μια ματιά να ειδείτε πόσο οι άνθρωποι επελαγοδρόμουν προκειμένου να αναγνωρίσουν τον Θεό, και από πλάνη εις πλάνη προέβαιναν, γιατί ακριβώς η γνώση του Θεού δεν είναι παρά μόνο η αποκάλυψη του ιδίου του Θεού. Έτσι ρίξτε μια ματιά στους φιλοσόφους τους προχριστού, αλλά και τους μετά Χριστών, που δεν είναι μέσα στο χώρο, στο περιβόλι, στη μάντρα του Χριστού. Θα ειδείτε να πελαγοδρομούν, να νοητένουν, να κάνουν θεούς και αυτές τις αγελάδες. Κάνει εντύπωση, δεν είναι παρά λίγες μέρες φοιτητής χριστιανός, επηρεαστής λίγο από τον πανθεϊσμό, έφτασε κάτι τέτοιο να πιστεύει. Του λέγω, κοιτούσα τις αγελάδες μας από κάτω και είπα, σε τι ανόητη στάση στάθηκε ο άνθρωπος να λατρεύσει την αγελάδα και να την κάνει θεό του. Ο ταλέπορος άνθρωπος, ο φτωχός άνθρωπος. Και μην νομίσετε, τα πράγματα δεν είναι μακρινά. Όπου πήγε ο Βουδισμός, αυτό έγινε. Ένας από τους Beatles, λερώνω την ομιλία με αυτά τα παραδείγματα που λέω, αλλά θα ήθελα να βοηθήσω, θα ήθελα να βοηθήσω την αγάπη σας. Όταν έγινε Βουδιστής και είχε μία φάρμα μεγάλη με αγελάδες, βεβαίως δεν έσφαζε καμία από τις αγελάδες, όχι τίποτε άλλο, όχι γιατί δεν αγαπούσε το κρέας, αλλά γιατί θεωρούσε τις αγελάδες ιερά όντα, έχοντα θεότητα. Ο ταλέπορος άνθρωπος, ο φτωχός άνθρωπος, 2000 χριστιανισμό, αυτός ο φτωχός χριστιανός φτάνει να βλέπει και να λατρεύει την κτήση και να θεωρεί τα ζώα ότι είναι θεοί. Για να ειδείτε το κατάντημα του ανθρώπου. Η Θεοτόκος είναι το μάτι δια του οποίου είδαμε τα μυστήρια του Θεού. Δεν γνωρίζαμε τι είναι ο Θεός, αλλά η παρουσία της μας απεκάλυψε, διότι εφόσον ο Υιός έγινε άνθρωπος, μας απεκαλύφθη πια ότι ο Θεός είναι τριαδικός, είναι υπερβατικός, είναι αιώνιος, είναι όλα εκείνα που η θεολογία μας διδάσκει. Όλα αυτά διδάσκουν τους θεολόγους μας, τα διδάσκει η Θεοτόκος τους θεολόγους μας. Αυτή η ίδια η παρουσία της, αυτή η ίδια, όχι γιατί είπε κάτι, αλλά γιατί στάθηκε η ίδια κάτι. Εστάθηκε το μέγα τηλεσκόπιον, όπως ωραιότατα λέγει, το τεράστιον τηλεσκόπιον θείων βουλών, που λέγει η ιερή μας ημνογραφία, διαμέσου του οποίου τεραστίου τηλεσκοπίου ο άνθρωπος περιπόλησε τα μυστήρια του Θεού. Αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος είναι το κενόν όνομα, διότι είναι το κενόν πράγμα. Αλλά εδώ είναι το καταπληκτικό, ότι ο καθένας που πιστεύει στο Θεό, πιστεύει στη σάρκωση του Θεού Λόγου, γίνεται και αυτός ένας Θεοτόκος, διότι γίνεται και ο ίδιος κενόν όνομα. Θυμηθείτε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που ομιλεί εκεί για το κενόν όνομα που θα έχουν εκείνοι που πίστευσαν εις το αρνίον, το οποίον κενόν όνομα φέρουν επί των μετόποντων. Ποιο είναι αυτό το καινούργιο όνομα? Το καινούργιο αυτό όνομα μόνο λέγει εκείνοι που το φέρουν το γνωρίζουν. Έτσι ζουν αυτό το αληθινό μυστήριο όλοι οι πιστοί, γιατί δεν είναι δυνατόν να είσαι πιστός και να μην είσαι Θεοτόκος, γιατί γεννάς μέσα σου αυτό το Θεό, τον σαρκώνεις μέσα σου, γίνεσαι Θεοτόκος και συνεπώς γίνεσαι κενόν πράγμα, κενόν όνομα.
Ακούστε πως το λέγει αυτό ο προφητής Ισαΐας στην οδή του. Και ως η οδύνουσα εγγίζει του τεκίν, όπως εκείνη η οποία είναι κοντόγενη, κοντεύει να γεννήσει και πονάει. Και επί τη οδύνη αυτής εκέκραγεν, ούτως εγεννήθη μεν το αγαπητό σου. Και με τον πόνο της φτάνει να φωνάξει η ετοιμόγενη γυναίκα. Έτσι και εμείς λέγει γυνήκαμε στον αγαπητό σου. Ποιος είναι αυτός ο αγαπητός σου? Αποτείνεται ο προφήτης στον Θεόν Πατέρα για λογαριασμό, λογαριασμό του Υιού. Ω Πατέρα, για τον Υιό σου τον αγαπητόν, αυτό εμείς γυνήκαμε. Διότι από τη στιγμή που ήρθε μέσα στα δικά μας τα σπλάχνα, με το σώμα και το αίμα του που τα χάρισε, τα δάνεισε, αυτή η εκλεκτή σου από το γένος μας Θεοτόκος Μαρία, και μας καθιστά και εμάς Θεοτόκους, από τη στιγμή λοιπόν που ήρθαν τα δικά της τα αίματα, η δική της η σάρκα, θεωμένη πια από τον Υιό της, μέσα στη δική μας τη σάρκα γινόμαστε και εμείς Θεοτόκοι, και γίνεται εκείνος ο πόνος, ο πόνος που είναι πόνος με μειγμένος με χαρά, όπως είναι ο πόνος της γυναίκας που γεννά. Δεν είναι ένας πόνος που τη φέρει στο θάνατο, αλλά ένας πόνος που τη φέρει στη ζωή, γιατί φέρει και μια άλλη ζωή. Έτσι λοιπόν τα μεγάλα μυστήρια, όταν εγκυμονούνται μέσα στον άνθρωπο, φέρνουν πόνο και χαρά. Και έτσι λέγει και εμείς γεννήκαμε στον αγαπητό σου, στον αγαπητό σου Υιό. Δια τον φόβο σου Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν και ονειδήσαμεν, και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας, ο επιείσαμεν επί της γης. Δια τον φόβο σου Κύριε και δια την αγάπη σου ακόμη, εν γαστρή ελάβομεν. Τι ελάβομεν εν γαστρή? Κάναμε μία σύλληψη. Εν γαστρή ελάβομεν. Μία σύλληψη, όχι μία σύλληψη όπως μόνο η Θεοτόκος, εκείνη βεβαίως την κατεξοχήν σύλληψη. Εμείς όμως πλέον κάνουμε μία επανάληψη αυτής της κατεξοχήν συλλήψεως και συλλαμβάνουμε ανα πάσα στιγμή τον σαρκωμένο λόγο μέσα σε αυτή την ύπαρξή μας, όχι στην ψυχή μας, αλλά σε ολόκληρη την ύπαρξή μας, στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Και οδυνήσαμε και κυλοπονήσαμε και γεννήσαμε, ετέκομεν. Τι γεννήσαμε? Πνεύμα σωτηρίας. Εγεννήσαμε το πνεύμα της σωτηρίας. Αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος είναι ο μέγας άνθρωπος. Εάν λέγει ο Υιός, μέγα άνθρωπος, μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Τι θα λέγαμε για τον πεσμένον άνθρωπο, το λέγει αυτό. Τι θα λέγαμε για την υπεραγία Θεοτόκος? Είναι αληθινά μεγάλη η υπεραγία Θεοτόκος. Είναι αληθινά σπουδαία. Είναι εκείνη επί της οποίας ανεπάφθη και αναπάβεται ο Θεός. Ας την τιμήσουμε, αγαπητοί μου, γιατί πραγματικά στάθηκε η ιδία, η επιτομή, το κεφάλαιον της σωτηρίας μας. Η σημερινή γιορτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά το κεφάλαιον της σωτηρίας μας. Κεφάλαιον σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ανακεφαλαίωση. Σημαίνει κεφαλαιώδες και πλούτος. Σημαίνει και επιτομή. Σημαίνει όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, πραγματικά σήμερα η γιορτή αυτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι μία επιτομή της σωτηρίας μας, μία μικρογραφία της σωτηρίας μας, διότι εκείνη θα δώσει τον καρπόν της υπακοής της, όχι της υποταγής της, αλλά της υπακοής της στο θέλημα του Θεού, διότι εν ελευθερία είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», ή δύνατο να μην το πει, διότι δεν είπε «τάσετο», αλλά υπήκουσε. Υπήκουε στο θέλημα του ουρανίου πατρός, γιατί έτσι είχε μάθει να υπακούει, όχι να υποτάσσεται. Διότι διαφυλάκει την αληθινή της ελευθερία και την προσφέρει στην αληθινή της υπακοή στο θέλημα του Θεού. Έτσι το δικό της το θέλημα
που το βάζει κάτω από το θέλημα του Θεού, γίνεται η ανακεφαλαίωση της σωτηρίας μας και η επιτομή σήμερα με τη γιορτή αυτή που έχουμε σήμερα, η επιτομή της σωτηρίας μας. Ύστερα από λίγο καιρό θα ακούσουμε. Έρχεται η Παρθένος να γεμίσει τον Υιόν του Θεού. Η Παρθένος σήμερα τον υπερούσιον τίκτη. Και αρχίζει το μυστήριο πια να ξεδιπλώνεται της δικής μας της σωτηρίας. Αγαπητοί μου, μόνο εκείνοι που γνώρισαν τον αληθινόν Θεό μπορούν να τον ευλογούν για τα μεγαλεία του. Μπορούν να τον ευλογούν αρνητικά μεν, γιατί έφυγαν από το σκοτάδι της πλάνης. Θετικά δε, γιατί πραγματικά βλέπουν τι τους εχάρισε ο μεγάλος Θεός δια της υπεραγίας Θεοτόκου.